βιβλίο «Μια ζωή, ένα βιβλίο» του Μιχάλη Μπάκουλη είναι κατά βάθος ένα βιβλίο που αφήνει τον αναγνώστη αμετακίνητο σε ένα σταθερό σημείο του παρελθόντος, γεμάτο μνήμες προσώπων, πραγμάτων και καταστάσεων. Προσώπων αγαπημένων του δημιουργού που εμφανίζονται μπροστά του μέσα από μια άλλη πραγματικότητα και αποπνέουν μια οσμή ενός άλλου κόσμου με τις μικρές ασήμαντες πράξεις της, καθημερινές κινήσεις του και χειρονομίες του. Πραγμάτων που υπάρχουν από πολύ καιρό και λειτουργούν μέσα από μια χρηστικότητα που τα σκεπάζει η φθορά και η σιωπή, άσχετα αν δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, αναβιώνουν στην αίσθηση του δημιουργού, δίνοντάς του τις δικές του τραυματικές διαστάσεις. Και τέλος, καταστάσεων που κάποτε πυροδότησαν εκτυφλωτικές ελπίδες εξεγέρσεις ονείρων μεγάλων ιδανικών που ήρθαν για να θαυτούν στα υπόγεια της ιστορίας, αφήνοντας στη θέση τους κουρέλια, ρημάδια και άστεγες συνειδήσεις. Ο δημιουργός έχει τραυματικές μνήμες από την επανάσταση που πνίγηκε στο αίμα. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος, ήττα. Καταστάσεις που τύφλωσαν αυτόν και τη γενιά του ολόκληρη από τις εντός εισαγωγής αιώνιες αλήθειες, που στη συνέχεια ανακαλύπτει όλη την πίκρα και την ενοχή της και την οποία ημνεί όμως με τον αποστευτικό του και λιτό του καθημερινό λόγο ενός λαϊκού ανθρώπου, αποκλεισμένο κοινωνικά, αλλά προσιλωμένο σταθερά στις πανανθρώπινες αξίες. Στη σελίδα 19, στο πρώτο του δημιουργήματα, τελειώνει από το φορτηγό της ούρας, τελειώνει. Από τότε ξύπνησε ο άνθρωπος μέσα μου. Ούτε ποτέ το θυμήθηκα, ούτε πέρασε ποτέ από το μυαλό μου, γιατί θα πρόσβαλα τον άνθρωπο που έχω μέσα μου και εντός μου και ορκίστηκα να γίνομαι καλύτερος. Η γραφή του Μιχάλη Μπάκουλη διασταυρώνεται με το ρεαλισμό της εποχής του και με τη γυμνή αισθητική του που μένει μόνος και αβοήθητος. Θέλω να πω ότι ξαφνικά αισθάνεται να τον εγκαταλείπουν όλα, πράγματα που τα θεωρούσε κεκτημένα εφόρο ζωής, δηλαδή δρόμοι εντελώς ιδιωτικοί που ως μόνος γυμνός και αγράμματος μπορεί να διακρίνει την απόσταση που τον χωρίζει από το άγνωστο που πρόκειται να ακολουθήσει. Στη σελίδα 47, στα Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, ας ευχηθούμε μάνα να γυρίσουμε γρήγορα στο καλό μας χωριό, κοντά στη φύση, στο Θεό, στην ευλογημένη γη που γέμισε βάτα και φίδια. Τότε θα νιώσουμε μέσα μας αληθινά Χριστούγεννα, μάνα. Χρόνια πολλά και να έχουμε υγεία. Ο χώρος και η εποχή, οι συνθήκες που κινείται ο Μιχάλης Μπάκουλης οριοθετείται όχι μόνο οριζοντίως αλλά και καθέδως, καθότι ο δημιουργός δεν προορίζεται μόνο στην επιφάνεια αλλά επεκτείνεται και προς τα πάνω και προς τα κάτω με συγκεκριμένη αίσθηση που άλλοτε μοιάζει να βυθίζεται ανυψούμενη και άλλοτε να ανυψούται βυθιζόμενη μέσα στην σκληρότητα, μέσα στην ασάφεια, μέσα στην εχθρότητα του κόσμου αλλά και μέσα στην αχανή και διφορούμενα συναισθήματα που ακριβώς αυτός ο κόσμος προκαλεί στο υποσυνείδητο του δημιουργού. Αυτός ο κόσμος απαρτίζεται κατ' εικόνα και ομοίωση του πραγματικού. Στη σελίδα 75, στο μέσο Μούτζο Μονέδο, εδώ φίλοι μου είναι απλά τα πράγματα. Για εμάς τους εργαζόμενους επαγγελματίες τέχνης που ανήκουν στο Ταμείο του Τεύρου. Έπρεπε αφού κατέθεσα τα βιβλιάρια των εσήμων μου στην 31 Ιουλίου και έκλεισα το μαγαζί μου τέλος Αυγούστου να μου δώσουν τη μισή σύνταξη για να μπορέσω να σταθώ όρθιος όπως δικαιούμαι. Φτάσαμε με τον κύριο Έφορο με το αυτοκίνητό του στο μαγαζί για να δει με τα ίδια του τα μάτια το κλείσιμο. Μου λέει: μια μέρα πριν κλείσεις αυτές τις καρέκλες και τον καναπέ του κουρίου που θα πάρεις σπίτι σου, να τα μεταφέρεις με αυτοκίνητο δημοσίας χρήσεως για να σου κόψουν και απόδειξη. Όχι με δικό σου μέσον. Του απάντησα ότι μπορεί να μεταφέρει ο γαμπρός μου. Άκουσες το σου είπα, μου λέει: αυτό προβλέπει ο νόμος. Στην εφορία δεν χωράει δεύτερη κουβέντα. Να πάρεις φορτηγό ΔΕΛΤΑ Χ και να σου κόψει απόδειξη. Είπα με το νου μου: φαίνεται τίμιος, υπηρεσιακός, σκίζεται για το δημόσιο. Σε ένα μήνα διάβασα στην εφημερίδα και γνώρισα τη φωτογραφία του ότι συνελήφθη από αυτοφόρο από την ομιξής της δίωξης του γιώτα Θήτα να χρηματίζεται από φορυφυγάδες εμπόρους. Αφού έκλεισε το κουρίο Κερκύρας 134 στις 31 Ιουλίου του 1996, έπρεπε τέλος Αυγούστου να με έχουν καλέσει στο ταμείο του ΤΕΒΕ και να μου δώσουν το ίμιση του χρηματικού ποσού της σύνταξης που δικαιούμαι, γιατί σταμάτησα να εργάζομαι. Το μαγαζί έκλεισε.
Κι όμως, φίλοι, θα περάσει ένας χρόνος για να εκπληρωθεί αυτή η διαδικασία, αυτές οι εργασίες για να ολοκληρωθεί η συνταξιοδότηση. Και μέσα σε αυτόν τον χρόνο, πώς βιώνουν, πώς ζουν, τι τρώγουν αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν μισόν αιώνα. Και μαθαίνουμε στα σχολεία ότι την 28η Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου είμαι περήφανος γιατί γεννήθηκα Έλληνα. Να πολεμήσετε, να σκοτωθείτε, να δοξαστούμε. Συμπερασματικά διαβάζοντας τη γραφή του Μιχάλη Μπάκολη προκύπτουν τα εξής. Διακρίνονται δύο σταθμοί στη ζωή του. Η πολιτική του διάσταση που υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος του έργου του, συνάμα με το ποιητικό, με σημείο αναφοράς η ματαιότητα και η αδικία του κόσμου, καθώς και η ανάγκη υπέρβασής του. Και μέσα εδώ κυριαρχεί το μέλλον, ρίχνοντας όμως το φως του προβολέα και στο παρελθόν. Και δεύτερον, ο προσωπικός λυρικός του κόσμος, του αγαπημένου του νησιού του, η εσωτερική του εξορία με την τοπιολαλιά του, όπου πάλι μέσα από τη συναισθηματική και συγκινησιακή του φορτισμένη επικοινωνία του ανθρώπου με τον εαυτό του, διαμέσου των πραγμάτων, παράγει τη δημιουργική του γραφή. Ο Μιχάλης Μπάκολης είναι βιογραφικά και λογοτεχνικά ανήκει στη γενιά 30. Αυτή η γενιά μεγάλωσε. Η γενιά η οποία προέρχεται από την Μικρασιατική καταστροφή. Ακολουθούν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, η τεχνολογική επανάσταση, οι δικτατορίες, η κατοχή εμφύλιος, η εισβολή των Γερμανών ήττα. Μιλάει για την ελληνική λογοτεχνία και πολλοί από αυτούς ήταν τυχεροί να δουν και την παγκοσμιοποίηση. Αυτή η γενιά είπε ψέματα, είπε αλήθεια, και αν απόψε ήταν ο Μιχάλης εδώ, θα ήταν πολύ ευχαριστημένος να κάναμε μια τέτοια κουβέντα. Πού έφτασε αυτή η γενιά και γιατί? Έσφαλε, είπε ψέματα σφάλοντας, εξαπατήθη. Έζησε ένα όνειρο μέσα σε ένα άλλο όνειρο. Με αποτέλεσμα όμως να φτάσει εδώ που φτάσαμε σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι τελώς συμπτωματικά στη σελίδα 30 την έχει δώσει την απάντηση. Την έχει δώσει από πολύ καιρό. Είναι από το Βάρβαρο Γάμο. Το έργο είχε ωραίο φινάλε. Χωρίς αίματα. Αυτό μου άρεσε, φίλε μου. Τι ψέμα, τι υποκρισία. Τι απάτη, τι βαρβαρότητα, φίλε μου. Να πάρεις ένα αυτόματο με ένα σακί σφαίρες και να σκοτώνεις, να σκοτώνεις. Να αρχίσεις από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, τους νομοθέτες, τους δικηγόρους, αρχιμαντρίδες, δεσποτάδες. Και να σκοτώνεις και να κατεβαίνεις και να φτάσεις στους παπάδες που, όπως είναι το ράσο τους μαύρο, είναι και η ψυχή τους. Και μετά να θερίζεις όλους αυτούς που την τιμή τη θέλουν στο δέρμα της γυναίκας. Και όχι στην ομορφιά και το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής. Εκεί βρίσκεται, φίλε μου, το θείο, το αδιάφορο στοιχείο της ψυχής του ανθρώπου. Πολύ σωστά τα λες, φίλε μου. Αυτό είναι το αληθινό Ευαγγέλιο. Αλλά τα πράγματα, όπως τα βλέπεις, είναι μαύρα. Μαύρα, φίλε. Την άλλη μέρα τράβηξα για το λιμάνι. Όχι δουλειά. Για δουλειά ό,τι λάχει. Η δουλειά είναι τιμή, παλικαριά. Θα βρω. Και τώρα θα ακολουθήσει η απαγγελία του διηγήματος στο κοριτσάκι μου από την ηθοποιό στην κυρία Σωτηρία Κολόζου. Καλησπέρα. Το κοριτσάκι μου. Το κοριτσάκι μου θα είναι καλύτερα σήμερα. Γιατί χθες είχε πυρετούλη και δεν μου έφαγε με όρεξη το πιτσουνάκι μου, είπε ζωηρά ο παππούς ο Βάσος. Λες, και μιλούσε με την κόρη του, που είχε φύγει από τις 6 για το εργοστάσιο. Έβαλε το ζαρωμένο και τρεμάμενο 80χρονο χέρι του στη μέσα τσέπη του σακακιού του και έβγαλε ένα διπλωμένο στα 4 φύλλο τετραδίου. Το ξεδίπλωσε σιγά σιγά, χοροπηδώντας πέρα δόθε στα χέρια του, ώσπου να το στεριώσει, και βάλθηκε να το διαβάζει και να μετράει. 1, 2, 3, 4, έφτασε μέχρι το 20. 20 παραμύθια της έχω γράψει. 20 παραμύθια. Και έλαμψαν τα μάτια του από την ικανοποίηση και ευτυχία, λες,
και είχε συνάξει τη σοφία και τους θησαυρούς όλου του κόσμου σε εκείνο το χαρτούλι. Η κοκκινοσκουφίτσα, η πεντάμορφη, η εφτά νάνη, η στακτοπούτα, ο αφέντης και ο δούλος, 20 παραμύθια. Το δίπλωσε προσεκτικά, με τόση αγάπη, σαν να κρατούσε ελπίδες και όνειρα ενός ολόκληρου κόσμου μέσα στη φούχτα του. Με τη γρηγοράδα της ανθρώπινης σκέψης, δεν υπάρχει ταχύτερο στον κόσμο από το άειλο και άπιαστο πνεύμα που διασχίζει ωκεανούς, βουνά, κάμπους, στεριές και πολιτείες. Έφτασε ο παππούς στο χωριό του, στην κατοικία του, εκεί που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Είδε την τζούκα του τρίλου, 3-4 σπιτάκια τα τριλέικα, τριγυρισμένα με λιόδεντρα. Κάτω από το λόφο η θάλασσα και ψηλά το ατέρμονο γαλάζιο χρώμα του ουρανού. Έκανε ο παππούς σαν αντάμωσε στην άφθαρτη μνήμη του την παιδική του εικόνα, συγκρίνοντάς την με το καρδιοχτύπι του, την εγγονούλα του, την ελπίδα. Σκυλίσια ζωή ζούσαμε τότε. Παπούτσια να δούμε στα ποδάρια μας εμείς. Μα αυτό είναι αστείο. Κούνια, ζεστό σπίτι, αυγό, κρέας και άλλα ανθρώπινα, λάδι και νταντέματα. Σαν να είμαστε αρκούδια, γεννημένα στο δάσος. Τώρα ο κόσμος είναι καλύτερος. Σήμερα αξίζει να γεννιέται ο άνθρωπος. Όλος ο κόσμος αναθάρισε, θέλει να ζήσει, να πάρει μερτικό από τις χαρές του κόσμου. Το παιδί, όλοι σκύψαμε στοργικά πάνω στο φίλτρο τούτης της νέας γενιάς. Να γίνει καλύτερο, να ζήσει ευτυχισμένα, ειρηνικά. Ναι, ειρηνικά, έκανε ο παππούς και στείλωσε τα μάτια του πέρα, μακριά, στο παρελθόν, κοντά στα 20 του χρόνια, με τα στρατιωτικά του ρούχα, τα πολεμικά του σύνεργα, τα δημόσια του ήδη, με πλήρη εξάρτηση, κράνος, άρβυλα, κουβέρτες. Ανάμεσα από στρατιές βάδιζαν και τα ποδάρια τους είχαν τουμπανιάσει και ματώσει από τον υδρότα τη βρώμα, την ψήρα και την κούραση μέχρι παράλυσης, για να ξεπεζέψουν και να ξαποστάσουν πλάι στις όχθες του Σαγκάριου ποταμού. «Νικούσαμε στις μάχες και χάναμε στις συνθήκες», είπε ηρωνικά και γέλασαν τα πικρά του χείλη. «Πόλεμος, το 12, το 13, το 17, το 18, εμφύλεις παραγμή, επαναστάσεις. 13 χρόνια φαντάρους με το σπαθί και το ντουφέκι στο χέρι, αίματα ποτάμια. Γέμισαν τα ξέκαμπα, σταυρούς και ανθρώπινα κόκαλα. Και του Θεού το πρόσωπο δεν φάνηκε ακόμα να το δούμε πάνω από την τυραγνισμένη πατρίδα». «Αχ», έκανε ο παπουλάκος, που ένα βαρύ πράμα σαν το λιθάρι πατούσε τη βασανισμένη καρδιά του, σαν έφερνε γύρα την αλωνίστρα του κινδύνου και του πολέμου δίχως τελειωμό. «Ξεριζώθηκα από τη γη μου σαν το δεντρί που το ρίξε ο δρόλαπας, για να έρθω εδώ, στην Αθήνα, στο μεγάλο τρελοκομείο, να κλειστώ σε 4 τείχους δίχως τις ελιές μου, τον κήπο μου, το τσαπί μου, τα ζωντανά μου, τους δικούς μου, τους φίλους μου. Και ποιον να βρω στο καφενείο να μιλήσω? Άγνωστος, χαμένος μέσα στους ξένους. Και τώρα, τι περιμένω εγώ εδώ που τα λέμε, σάματι είμαι παλικαρόπουλο? 82 χρόνων μέρες πέρασαν πάνω από το μαύρο τούτο κουφάρι. Με το στανιό σέρνω τα ποδάρια μου. Το στομάχι μου σακάτικο, να ενεργηθώ τυραγνιέμαι. Δεν έχω όρεξη για φαΐ και όταν δεν αδειάζει στο πιάτο, στο καντήλι σώθηκε το λάδι. Πέρυσι ήμουνα καλύτερα, φέτος χειρότερα και πάει λέγοντας. Φοβάμαι μην πέσω στο κρεβάτι και τότε κάηκα. Χάθηκε και η γριά μου η μαύρη που θα με τήραγε και θα με κουμαντάριζε. Αχ, θα πεθάνω και άρχισε να κλαίει σαν μικρό παιδί. Ένα κύμα φόβου και λύπης όρμησε στο βαρύ στήθος του γέρου και γέμισαν τα μαραμένα του μάγουλα δάκρυα. Όχι.
Όχι, δεν θέλω να πέσω σε αυτό το λάκκο, να σαπίσει το κορμί μου, να με φάνε τα σκουλίκια, να με σκεπάσει λάσπη, η καταιγίδα, η αιώνια νύχτα. Όχι! Ξεφώνησε ο παππούς και αρπάχτηκε από το σίδερο του κρεβατιού και συνήλθε από τον ανελαίητο πόλεμο με το χάρο και τη φθορά του αδυσόπιτου χρόνου. Αχ, έκανε 2-3 φορές. Σηκώθηκε τρικλίζοντας, σφούγγισε τα φουσκαλωτά του μάτια και στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη. Αχ, τι έπαθα σήμερα. Δεν είμαι στα καλά μου και στα μυαλά μου, φαίνεται. Τι με έπιασε, για όνομα του Θεού. Και έκαμε το σταυρό του κάμποση ώρα. Ακούς, ζωντανός, καλός και να θέλω να σαπίσω μέσα στη λάσπη. Όχι, είναι χαζομάρες αυτά που σκέφτομαι. Και έδωσε κουράγιο στην κλονισμένη ψυχή του. Ξυρίστηκε, νύφτηκε, φόρεσε το καθαρό του πουκάμισο, τη γραβάτα του, τη ρεπουμπλικά του στραβά. Πήρε το χαρτούλι με τα παραμύθια στα χέρια του. Στη ματιά του ήρθε μια εικόνα της εγγονούλας του, της Ελπίδας. Σαν μια ηλιαχτίδα τρύπωσε μες στη βαρεχειμονιάτικη 80χρονη ψυχή του γέρου παππουλάκου και ζέστανε την παγωμένη καρδιά του. Θα της πω και τα 20 παραμύθια σήμερα της περιστέρας μου. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας γέρος άνθρωπος και ήθελε να γίνει νιός. Γιατί τώρα γνώρισε τη χαρά και λάτρευε τα παιδιά και τα πουλιά.